του Άργους, είναι του Τσαλιά Στυράδος και του Μουσικό. Μάλιστα. Είναι άλλα τρία σχολεία. Για πείτε μου λοιπόν, για ποιον λόγο φέρνει όπως καταλαβαίνετε, ακολουθούμε τις καταλήψεις που γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Τα αιτήματά μας είναι τα ανάλογα, μαζί με όλες τις Ελλάδες. Εγώ γνωρίζω ότι εδώ πέρα έχετε δικαιοδοσία ως προς τα ΤΕΛ. Το πρόβλημά μας σχετικά τα ΤΕΛ, ενώ τα λεωφορεία που μας πηγαίνουν στο σχολείο. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα αυτό. Πηγαίνουν παιδιά σε δύο λεωφορεία που είναι από γυμνάσιο και λύκειο και είναι τάξεις ανακατεμένες. Η συγχωρητικότητα είναι 100%. Είναι αυτό το θέμα. Είναι θέμα ότι μπαίνουν, βάζουν παραπάνω από τις θέσεις και είναι και όλοι χωρίς μάσκα. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι ότι είναι όλοι χωρίς μάσκα. Ναι, δηλαδή... Χωρίς μάσκα. Άρα το πρόβλημά σας είναι γιατί δεν φορούν μάσκα. Το πρόβλημά μας είναι το ότι είναι ανακατεμένα σχολεία και τάξεις. Η μάσκα είναι κάτι το οποίο μπορούν να το επισημαίνουν και οι οδηγοί και το οποίο το συνεννόμαστε και μεταξύ μας. Αλλά το κύριο πρόβλημά μας είναι το ότι είμαστε σχολεία, ότι τα λεωφορεία είναι επαρκή. Αυτό είναι το κύριο πρόβλημά μας. Δηλαδή, αυτά που το ότι δεν κάνετε μάθημα και το ότι είναι και σαν τα σχολεία είναι γιατί τα λεωφορεία είναι ανεπαρκή. Όχι, όχι. Εδώ ήρθαμε για να σας αφήσουμε όλα τα αιτήματά μας, τα οποία έμαθα ότι μπορείτε να τα περάσετε στο Υπουργείο, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, ακούστε. Ότι υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά το θέμα των μεταφορών, που από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι μαθαίνω και από ό,τι ελέγχουμε, πρόβλημα με τη μεταφορά μαθητών δεν υπάρχει. Ως προς τι, τι εννοείται. Δεν υπάρχει πρόβλημα με την αυτό που μου είπατε, το αν είναι ανακατεμένες οι τάξεις, δεν καταλαβαίνω να είναι πρόβλημα. Όχι, το πρόβλημα είναι και γυμνάσιο και λύκειο μπορεί να είναι κάλλιστα μέσα σε ένα λεωφορείο και το πρόβλημα θα ήταν να ήταν ανακατεμένοι μαθητές στις τάξεις. Το να είναι ανακατεμένοι στο λεωφορείο που τους πάνε δεν είναι πρόβλημα. Το ανώτατο. Μισό λεπτό θα με ακούσετε. Ναι, ωραία. Αυτό που έχω να σας πω και θα ήθελα να το μεταφέρετε είναι ότι. Το ότι έχουν γίνει ζημιές, από ό,τι μαθαίνω, στο πρώτο γυμνάσιο και στο πρώτο λύκειο Ναυπλίου, είναι πράγμα το οποίο είναι απαράδεκτο. Είναι περιουσία των γονιών σας, είναι περιουσία όλων μας. Τι ζημιές έχουν γίνει. Και κακώς, κοιτάξτε, γίνεται καταγραφή. Εγώ δεν ξέρω, εγώ ξέρω. Εγώ ήμουν στο σχολείο και εγώ είμαι υπεύθυνος. Η καταγραφή ποιος την έκανε, καθηγητής δεν έχει μπει στο σχολείο. Έχω ενημερωθεί λοιπόν, από την διεύθυνση της δευτεροβάθμιας ότι έχουν γίνει. Σας άκουσα. Ακούστε με και εμένα. Το ότι έχουν γίνει λοιπόν ζημιές είναι απαράδεκτο. Το να υπάρχουν κροτίδες στο σχολείο είναι απαράδεκτο. Το ότι δεν αφήνετε τους μαθητές, εσείς μπορεί να μην θέλετε να κάνετε μάθημα, αλλά το ότι δεν αφήνετε τους μαθητές του Εσπερινού Λυκείου να κάνουν μάθημα, αυτό είναι. Καταρχήν, έλλειψη δημοκρατικότητα. Και το ίδιο συμβαίνει και στο ΕΠΑΛ του Άργους. Το ΕΠΑΛ του Άργους, λοιπόν, θέλει να κάνει κατάληψη, αλλά τα παιδιά του τρίτου λυκείου μπορεί να θέλουν να κάνουν μάθημα. Κλείνει μία πόρτα, βάζει αλυσίδες, κάθονται 10 μαθητές απ' έξω και λένε με το έτσι θέλω, δεν θα γίνει μάθημα. Αυτό είναι έλλειψη δημοκρατικότητα. Εάν εσείς, εδώ μεταξύ, έρχεστε και μου λέτε γιατί στα λεωφορεία δεν φορούν μάσκες. Και μετά από ό,τι βλέπω, το πρόβλημα είναι γιατί να φοράνε μάσκες. Δηλαδή, θέλω να σας πω. Τι στο βάζει το πρόβλημα. Πού είδα, κάτω στα πανό, που είδα. Όχι, όχι, δεν διαβάζετε καθόλου καλά. Η μάσκα λέει δεν είναι η μόνη προστασία. Δεν είναι η μόνη προστασία, όχι, δεν είναι από μόνη τη προστασία. Και να σα πω κάτι για το Εσπερινό που πάντα. Εγώ έκατσα το πρώτο βράδυ που κλείσαμε το σχολείο την Τρίτη. Ανοίξαμε το σχολείο, να έρθει το Εσπερινό, μπήκε μέσα και μα λέει. Ότι δεν μαζεύτηκαν σήμερα, οπότε δεν θα έρθουμε μέχρι όταν θα τελειώσει η κατάληψή σας. Κοιτάξτε, γιατί είπατε πάρα πολλά στη σειρά και εμείς είπαμε ένα θέμα και εσείς μας απαντήσατε σε μια ευρύ κλίμακα. Ωραία. Άμα μου λέτε ότι δεν είναι πρόβλημα το να ανακατεύονται σχολεία και είναι πρόβλημα το να ανακατεύονται τάξεις, γιατί αυτό αναφέρεται, δεν έχει καμία λογική υπόσταση. Πέρα από αυτό, αναφερθήκατε σε ότι έγιναν ζημιές. Δεν έχει έρθει κανένα να ελέγξει το σχολείο. Το σχολείο είναι από τον δικό μας έλεγχο αυτή τη στιγμή και ψηφίσετε. Κάνει κροτίδες. Δεν με αφήσατε. Κροτίδες δεν σπάνε κάτω. Σου πάτε με τις πιθανότητες. Επίσης είπατε πως δεν έχει γίνει με δημοκρατικά μέσα. Μπήκα μόνο μέσα στο σχολείο την ημέρα της κατάληψης για να ψηφίσουμε. Ποιοι θέλουν να είναι υπέρ και ποιοι θέλουν να είναι κατά. Λοιπόν. Δεν τελείωσε. Όσοι μπήκαν μέσα ψήφισαν υπέρ. Οι υπόλοιποι που δεν μπήκαν μέσα να ψηφίσουν. Δεν μπορεί κάποιο να του υπολογίσει γιατί δεν πήγανε μέσα να ψηφίσουν κατά. Τα σχολεία είναι για να είναι ανοιχτά. Τα σχολεία είναι για να κάνουν μάθημα. Ναι. Τα σχολεία είναι απαραίτητα και είναι ο θεσμός που πάνω απ' όλα ελπίζει μια κοινωνία. Λοιπόν, όταν αντιλαμβάνονται σωστά, λόγω της κυβέρνησης και όχι λόγω των παιδιών,
Δεν ευθυνόμαστε εμείς όμως και έχουμε δικαίωμα να αντιδράσουμε. Δικαίωμα τέτοιο, ναι, να αντιδράσουμε. Και πώς θα αντιδράσουμε, έτσι. Όχι όμως, όχι όμως κλείνοντας με αλυσίδες, ναι. Μαζεύοντας καρέκλες. Καρέκλες δεν πήγαινε. Γιατί όχι, γιατί όχι. Ποιος είναι ο λόγος για να μην γίνει αυτό. Πρέπει να, πρέπει να προστατεύετε, τι είναι δημοκρατικό. Πρέπει να προστατεύετε την περιουσία των γονιών σας και την περιουσία όλων. Δεν την προστατεύετε. Δεν την προστατεύετε. Η περιουσία ή για το παιδιό τους. Η περιουσία τους ή για το παιδιό τους είναι πιο σημαντική. Λοιπόν. Γιατί θεωρώ ότι εμείς είμαστε πιο σημαντικοί σε ένα σχολείο και όχι τα θρανία και οι αίθουσες. Ωραία. Λοιπόν, σας άκουσα. Δώστε μου αυτό που είναι να μου θα το περάσετε στο Υπουργείο. Άμα είναι να σου δώσω. Ναι, βεβαίως. Γι' αυτό ήρθαμε εδώ. Να μην το συναλλαγή. Όχι, δεν συναλλαγόμαστε. Όχι, όχι. Δεν συναλλασσόμαστε, είπα. Όχι, όχι. Ενώ θέλετε να συνεργαστείτε με τους μαθητές. Θα τα δω, θα μελετήσω αυτό που, το οποίο μου λέτε και. Όχι, θέλετε να σας και... το πω προφορικά για να τα έχετε κατά νου ποια είναι τα αιτήματά μου. Αφήστε τα μου γραπτά. Άρα δεν δεσμεύεστε ότι θα τα περάσετε στο Υπουργείο. Κανένα δεν μπορεί να. Δεν τα κάλαβα. Όχι, ρωτάω να δεσμεύεστε. Τι σημαίνει να περάσω στο Υπουργείο. Όχι, εγώ γνωρίζω ότι εσείς μπορείτε αυτά να τα μεταφέρετε στο Υπουργείο. Έτσι δεν είναι. Θα τα πάρω, θα τα μελετήσω, θα δω τι είναι. Ωραία, και ό,τι κρίνω ότι πρέπει να μεταφερθεί κάτι. Άρα θα το θα το λογοκρίνετε, αυτό θέλετε να μας πείτε. Μην χρησιμοποιείτε όρους που δεν έχουν να βάλει. Μα είπατε ακριβώς το ίδιο και εγώ απλά το μετέφερα σε μία λέξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε, σας αφήνουμε εδώ πέρα. Okay. Και ελπίζουμε να το μελετήσετε. Γεια σας. Επαρκώς. Ευχαριστώ.